Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα. Είναι η ρουτίνα που κάνω αυτό το διάστημα που είναι έτσι λίγο πιο μεταβατικό, πάμε προς το χειμώνα. Εφόσον μόλις τα έχω ξεκινήσει αυτά, υπάρχει και ο φόβος ότι το δέρμα θα είναι λίγο πιο ξηρό. Την πρωινή ρουτίνα δεν την κάνω σαν την βραδινή ρουτίνα skin cycling, δηλαδή τη μία μέρα μετά από την άλλη. Αναλόγως πώς έχω ξυπνήσει και τι έχω κάνει το προηγούμενο βράδυ, την επόμενη μέρα βάζω και τα ανάλογα προϊόντα που νιώθω ότι χρειάζομαι. Αλλά είτε θα βάλω βιταμίνη C και κάποια άλλα προϊόντα, είτε θα βάλω μόνο ενυδατικά προϊόντα. Αυτό όμως είναι για αυτό το διάστημα γενικά. Περισσότερο θέλω να βάζω βιταμίνη C, δηλαδή θέλω να υπάρχει βιταμίνη C στα πρωινά μου, στα περισσότερα τουλάχιστον. Σκεφτείτε δηλαδή ότι μέσα στην εβδομάδα θα κάνω περίπου 5 φορές μέσα στην εβδομάδα τη ρουτίνα με τη βιταμίνη C και τις άλλες 2 μέρες θα κάνω ρουτίνα μόνο με ενυδατικά προϊόντα. Οπότε σήμερα θα κάνω αυτή τη ρουτίνα που έχει μέσα και τη βιταμίνη C. Επειδή μου έχουν έρθει όμως κάποιες ερωτήσεις του στυλ, αν χρησιμοποιήσω τρετινοίνη την επόμενη μέρα μπορώ να βάλω βιταμίνη C, εννοείται ότι μπορείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το καθαριστικό προσώπου. Θα χρησιμοποιήσω το Foaming Cleanser από τη CeraVe. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καθαριστικό προσώπου, το οποίο είναι σε μορφή αφρού. Είναι ένα πάρα πολύ basic καθαριστικό προσώπου. Βάζω ένα pump στο χέρι μου, θα προσθέσω και λίγο νεράκι και θα κάνω ένα πολύ ελαφρύ μασάζ. Και το ξεβγάζω κανονικά με άφθονο νερό και σκουπίζω πολύ απαλά. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη Sea Glow από Geek & Gorgeous. Αυτή είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη βιταμίνη C, είναι serum και αυτό εδώ είναι ένα πολύ μικρό μπουκαλάκι. Αυτό χωράει λέει 10 ml. Αυτό το πουλάνε στο site και ο λόγος που το πήρα είναι ο εξής. Γενικά η βιταμίνη C, το ασκορβικό οξύ, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα, με τον ήλιο. Γενικά οξυδώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και το συγκεκριμένο προϊόν οξυδώνεται όντως πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μετά από τους 3 μήνες θα είναι πολύ διαφορετικό. Δεν θα είναι διάφανο το υγρό, θα είναι κίτρινο και μπορεί να μυρίζει. Οπότε χρειάζεται πέταμα. Για να το αποφύγουμε αυτό, η εταιρεία λέει να το βάζουμε στο ψυγείο, εννοείται, και ίσως να παίρνουμε και ένα τέτοιο μικρό μπουκαλάκι, έτσι ώστε να βάζουμε μία μικρή ποσότητα εδώ, ίση για περίπου μία εβδομάδα. Σκεφτείτε πόσο χρησιμοποιείτε εσείς σε μία εβδομάδα και βάλτε το εδώ, έτσι ώστε το μεγάλο μπουκάλι να μένει στο ψυγείο, να μην ανοίγει και οξυδώνεται πάρα πολύ γρήγορα, να σας κρατήσει 3 μήνες σίγουρα και ίσως και λίγο παραπάνω και να ανοίγετε μόνο αυτό το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε μέσα σε μία εβδομάδα και δεν θα υπάρχει φόβος οξύδωσης. Γενικά αυτό το κάνουμε μόνο με αυτό το προϊόν επειδή είναι τόσο ευαίσθητο. Γενικά όμως όπου βλέπετε serum που λέει ότι έχει μέσα ασκορβικό οξύ, να ξέρετε ότι είναι λίγο πιο ευαίσθητα. Οπότε θέλουν ψυγείο, θέλουν σίγουρα πολύ μακριά από τον ήλιο, δηλαδή σε καμία περίπτωση μην πάτε και βάζετε τα serum με βιταμίνη C δίπλα από ένα παράθυρο και ιδανικά θέλουν και συσκευασίες που είναι αεροστεγώς κλειστές. Δηλαδή αυτό εδώ δεν είναι ιδανικό για μία βιταμίνη C. Αλλά πάρα πολλά προϊόντα είναι δυστυχώς σε αυτή τη συσκευασία. Οπότε πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν καταναλωτές λίγο παραπάνω. Δεν είναι κάτι. Εγώ γι' αυτό το πήρα γιατί το προηγούμενο που είχα πάρει παιδιά οξυδόθηκε μέσα σε 2 μήνες, το πέταξα και είχα ξενερώσει, λογικό είναι, οπότε πήρα αυτό. Και βλέπω ότι όντως διατηρείται το προϊόν αναλύωτο, είναι διάφανο τελείως. Οπότε θα βάλω λίγες σταγόνες στο χέρι μου. Αυτό είναι πάρα πολύ υδαρές και απορροφάται αμέσως από το δέρμα. Δηλαδή τώρα με το που το έβαλα απορροφήθηκε. Και τις πρώτες φορές που το είχα βάλει ένιωθα ότι σαν να μην είχα βάλει τίποτα στο δέρμα μου. Δηλαδή δεν ένιωθα ότι είχα εφαρμόσει όντως κάτι στο δέρμα γιατί το απορροφούσε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Όμως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο όντως δίνει λάμψη. Έχει 15% ασκορβικό οξύ που είναι μια καλή συγκέντρωση και γενικά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι οικονομικό. Εμένα ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εταιρεία, οπότε σίγουρα προτείνω το συγκεκριμένο serum. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο τους προϊόν και θα συνεχίσω με την ενυδατική μου. Θα βάλω την ενυδατική
κοσμητική από Probiocell. Τη συγκεκριμένη τη χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μέσα προβιωτικά και πρεβιωτικά και postbiotics, οπότε καλύπτουμε και λίγο το θέμα της αντιγύρανσης και της θρέψης του δέρματος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βάλει 2 περίπου pumps. Αυτή ταιριάζει σε όλα τα δέρματα και για πρωί νομίζω ότι είναι ιδανική. Αυτή μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ και βράδια, αλλά μου αρέσει κυρίως να χρησιμοποιώ το βράδυ την μάσκα νυχτός που έχουν. Αυτή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την τρετινοίνη, οπότε το επόμενο πρωί νιώθω ότι το δέρμα μου δεν έχει τόσο ξηροδερμία και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καθόλου ξεφλούδισμα. Επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές τι γίνεται με την τρετινοίνη, πώς σου φαίνεται κτλ, μέχρι στιγμής το δέρμα μου δεν έχει ξεφλουδίσει. Αυτό που έγινε είναι ότι έβγαλα εδώ ένα σπυράκι. Δεν έχει γίνει όμως τίποτα άλλο τρομερό αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Αλλά θα το παρακολουθούμε μαζί κιόλας, θα σας λέω και στο Instagram τι συμβαίνει κτλ. Αλλά όσον αφορά το θέμα ενυδάτωσης, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ και η συγκεκριμένη ενυδατική και η μάσκα νυχτός. Παιδιά, αυτή είναι εκπληκτική για ενυδάτωση, φανταστική. Και επειδή θα βγω έξω, θα βάλω και ένα αντιλιακό προσώπου. Αυτό είναι από την εταιρεία Rovectin. Είναι μια εταιρεία που τώρα τελευταία αγαπώ πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι καταπληκτικό. Είναι ένα αντιλιακό με φυσικά φίλτρα. Οπότε βάζω μια ποσότητα και εφαρμόζω. Και θα βάλω και λίγο ακόμα, εννοείται, γιατί μόνο τόσο αντιλιακό δεν μας φτάνει. Όπως βλέπετε αφήνει ασπρίλα, αλλά εγώ κάνω την εφαρμογή λίγο περισσότερη ώρα, για να μην φαίνονται έντονα αυτές οι ασπρίλες. Αυτό συμβαίνει επειδή τα φίλτρα είναι φυσικά όπως σας είπα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε καθόλου μα καθόλου ασπρίλες, που γενικά τώρα δεν φαίνεται τίποτα, εγώ θα σας πρότεινα να πάτε σε ένα αντιλιακό, ναι μεν με φυσικά φίλτρα, αλλά που να έχει και λίγο χρώμα μέσα, δηλαδή αυτό είναι άσπρο. Ας πούμε τη Sinky List που έχει φυσικά φίλτρα, είναι σαν μπέζ το χρώμα του, οπότε δεν φαίνεται καθόλου αυτή η ασπρίλα. Αλλά όπως βλέπετε, επειδή έχω κάνει την εφαρμογή και επέμενα λίγο, ένα λεπτό, δεν φαίνονται καθόλου ασπρίλες στο δέρμα μου, οπότε είμαι ευχαριστημένη, μπορώ να έχω έτσι έξω. Θα βάλω και λίγο αντιλιακό στα χέρια μου, διότι θα οδηγήσω. Γενικά με την οδήγηση προσέχετε πάρα πολύ τα χέρια σας, γιατί εννοείται ότι πέφτει ήλιος πάνω και κάνει ζημιά. Και κάπου εδώ έχω τελειώσει με την πρώτη μέρα της πρωινής ρουτίνας. Θα σας αφήσω και θα τα πούμε αύριο στη δεύτερη μέρα. Επανήλθα λοιπόν και με τη δεύτερη μέρα της πρωινής ρουτίνας. Σήμερα κάνει λίγο κρύο, παιδιά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα που νιώθω λίγο έτσι φθινόπωρο, όχι μόνα. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω εννοείται με ένα καθαριστικό προσώπου. Πρέπει να καθαρίσω το πρόσωπό μου. Θα χρησιμοποιήσω το Fulvic Acid από την εταιρεία Inky List. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Είναι ένα καθαριστικό προσώπου σε μορφή gel και είναι για λάμψη. Πραγματικά νιώθω ότι καθαρίζει πάρα πολύ ωραία το δέρμα και το αναζωογονεί. Όποτε το χρησιμοποιώ αυτό το καθαριστικό χαίρομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω, μου βγάζει έτσι μια πολύ ωραία ενέργεια. Έχει κάτι μικρά καφέ έτσι πραγματάκια μέσα, τα οποία όποτε τα βλέπω λίγο παθαίνω ένα σοκ, αλλά εντάξει, μην τρομάζετε. Έχω βάλει λίγο στο χέρι μου και κάνω πολύ ελαφρύ μασάζ. Με έχετε ρωτήσει εάν μπορείτε να βάλετε το καθαριστικό προσώπου στα μάτια. Εγώ το βάζω γενικά στην περιοχή εδώ γύρω από τα μάτια. Δεν το βάζω πάνω στα βλέφαρα, αλλά όταν είναι να ξεβγάλω, προφανώς θα ξεβγάλω και λίγο στα βλέφαρα, οπότε θα πάει εκεί. Και τώρα πάμε να ξεβγάλουμε. Και τα μπονάρουμε έτσι πολύ απαλά. Και θα χρησιμοποιήσω το σέρουμ της Probiocell, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί νιώθω ότι θρέφει πάρα πολύ το δέρμα μου. Έχει μέσα λακτοβάκυλο, γενικά όλη η σειρά έχει. Εκτός του ότι ενυδατώνει το δέρμα, ενισχύει και το μικροβίωμα. Έχω βάλει λίγες σταγόνες και εφαρμόζω σε πρόσωπο και σε λαιμό. Τώρα θα χρησιμοποιήσω έναν καινούριο συνδυασμό. Θα βάλω
την κρέμα ματιών της ProBioCell. Γενικά εγώ κρέμες ματιών δεν πολύ προτιμώ. Η συγκεκριμένη είναι μία από τις λίγες που μου αρέσει. Ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία το δέρμα και νομίζω ότι είναι κάτι επιπλέον από την κλασική ενυδατική. Αλλά για περισσότερη ενίσχυση της συγκεκριμένης ενυδατικής θα βάλω και patches τα οποία είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Είναι αυτά εδώ τα patches τα οποία δεν έχουν κάτι μέσα. Ουσιαστικά βάζεις οτιδήποτε είναι να βάλεις, κρέμα ματιών, σέρουμ κτλ. Ό,τι έχεις και βάζεις τα συγκεκριμένα patches τα οποία είναι από σιλικόνη, έτσι ώστε να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το προϊόν το οποίο έχεις βάλει κάτω από τα μάτια. Τα συγκεκριμένα είναι από την εταιρεία Love & Strife, είναι ελληνική εταιρεία και γενικά αυτό εμένα σαν concept μου αρέσει πάρα πολύ και θα ενισχύσει και ένα προϊόν το οποίο μου αρέσει κιόλας. Οπότε βάζω λίγη από την κρέμα ματιών και ταμπονάρω. Επειδή θα βάλω τα patches, δεν κάνω πολύ έντονο μασάζ, θέλω να την αφήσω λίγο να κάτσει. Οπότε παίρνω και τα patches μου και τα τοποθετώ κάτω από τα μάτια. Και είμαι ok. Αυτά θα τα αφήσω περίπου 10 λεπτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το concept, γι' αυτό ήθελα να σας το δείξω και γενικά στην Ελλάδα δεν το έχω δει να παίζει. Και θα σας αφήσω για λίγο και θα επανέλθω σε 10 λεπτάκια. Λοιπόν, επανήλθα και θα τα βγάλω. Παιδιά, νιώθω όντως πάρα πολύ ενυδάτωση. Και αυτά εδώ τώρα τα πλένουμε με νερό και σαπουνάκι και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχουν και θηκούλα που είναι μεταλλική για να τα βάζεις μέσα. Και τώρα δεν πάμε σε ενυδατική προσώπου, θα πάμε κατευθείαν σε αντιλιακό, γιατί σήμερα νιώθω το δέρμα μου αρκετά ενυδατωμένο και επίσης θα χρησιμοποιήσω και ένα αντιλιακό προσώπου το οποίο λειτουργεί και σαν ενυδατική. Είναι νομίζω το μόνο που έχω βρει που μπορώ να το βάλω και σκέτο μόνο του, αλλά αυτό υπό περιπτώσεις. Οπότε γενικά, εάν το δέρμα σας είναι πάρα πάρα πολύ ξηρό, μην βάζετε μόνο αυτό. Βάλτε και μια ενυδατικούλα, χρειάζεται. Το συγκεκριμένο αντιλιακό είναι το Aloe Soothing Sun Cream από την εταιρεία COSRX. Είναι αρκετά ενυδατικό, οπότε σε περιπτώσεις που έχετε λιπαρό δέρμα, νομίζω ότι δεν θα το πρότεινα τόσο πολύ. Πηγαίνετε σε κάποιο άλλο αντιλιακό προσώπου και βάζουμε σε πρόσωπο και σε λαιμό και σε χέρια. Βάζουμε και άλλο αντιλιακό γιατί γενικά χρειαζόμαστε αρκετό αντιλιακό στη ζωή μας. Ελπίζω να σας άρεσε η πρωινή μου ρουτίνα. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ. Φυσικά, ό,τι απορία έχετε σχετικά με τα προϊόντα, σχετικά με τη ρουτίνα, μπορείτε να τις αφήσετε όλες από κάτω στα σχόλια. Αλλά μπορείτε εννοείται να μου στείλετε και στο Instagram, γιατί εκεί απαντάω πάρα πολύ άμεσα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!